Παρά το τσουχτερό κρύο, η αγορά της Λάρισας γέμισε με κόσμο από νωρίς το πρωί, πρώτη μέρα λειτουργίας των καταστημάτων. Οι καταναλωτές, θέλοντας και μη, έδειξαν να προσαρμόζονται στα μέτρα και να επιδεικνύουν υπομονή, περιμένοντας ακόμη και για αρκετή ώρα στην ουρά. Η αυξημένη κίνηση στην αγορά έφερε όμως χαμόγελα και αισιοδοξία στον εμπορικό κόσμο, με τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου να επισημαίνει ότι οι πιέσεις για άνοιγμα της αγοράς έπιασαν τόπο. Οι πιέσεις και η προσπάθεια που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος και όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι στην Ελλάδα και τα πρωτοβάθμια και το τριτοβάθμιο όργανο βγήκαν τελικά σε καλό. Τα καταστήματα μετά από 70 ημέρες κλειστά, επιτέλους ανοίξαμε. Ανοίξαμε, βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η υγειονομική κρίση εδώ είναι, καλά κρατεί. Και με τη στήριξη της πολιτείας πιστεύω θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, αρκεί να είναι δίπλα μας και το κράτος. Τα εμπορικά καταστήματα ξεκίνησαν με εκπτώσεις από 50%, ενώ ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου απίφθινε έκκληση στους συναδέλφους του, αλλά και στους καταναλωτές, για πιστή εφαρμογή των μέτρων, ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Εφιστώ την προσοχή σε όλους τους και στους καταναλωτές και στους εργαζομένους, αλλά και στους καταστηματάρχες, και είμαι βέβαιος ότι το τηρήσουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να μην έχουμε ένα τρίτο lockdown, θα έλεγα, στα καταστήματά μας. Εκτιμώ ότι θα τα πάμε καλά. Ο εμπορικός κόσμος που επλήγει για πολύ καιρό από την πανδημία καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει τα μέτρα στήριξης και για το επόμενο διάστημα, ώστε να περιοριστούν τα λουκέτα.